πρέπει να στηριχτούν ανθρώποι που ξαφνικά για μια ανωτέρα βία, όπως είναι μια πανδημία, όπως είναι και ένα σεισμός τώρα, βρεθήκανε χωρίς δουλειά. Αυτή τη στιγμή πάνω από το 70% των επιχειρήσεων, των επαγγελματικών χώρων που έχουν ελεγχθεί, έχουν κριθεί ακατάλληλοι για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Πίσω όμως από τις επιχειρήσεις υπάρχουν και οι εργαζόμενοι. Πρέπει λοιπόν και έπρεπε ήδη το Υπουργείο να είχε μεριμνήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο, δηλαδή την καταβολή ενός επιδόματος ειδικού σκοπού, έτσι ώστε από τη μέρα της σεισμικής δόνησης που μείνουν οι ανθρώποι χωρίς εργασία, να συνεχίσει η ασφαλιστική τους κάλυψη και να υπάρξει ένα επίδομα ενοικίου. Αυτά λοιπόν είναι τα αυτονόητα που ζητάμε και δυστυχώς η κυβέρνηση πέρασε μέτρα στήριξης χωρίς να συμπεριλαμβάνει καθόλου αυτούς τους ανθρώπους. Το θεωρούμε όχι μόνο άδικο προς αυτούς τους ανθρώπους, αλλά στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν μπορεί να μένουν αυτοί οι άνθρωποι ακάλυπτοι. Και γι' αυτό ζητάμε με αυτή την ανοιχτή επιστολή από τον Υπουργό άμεση νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη αυτών των ανθρώπων, κύριε Δουλειάκη, που πραγματικά έχουν την ανάγκη μας. Έχετε κάνει ήδη μία πρώτη επαφή παρά τα όσα τρέχουν, τα οποία είναι πολύ δύσκολα, πολύ ζόρικα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, αλλά δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι, είναι πάρα πολλές εκείνες οι ενότητες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι. Έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα μία πρώτη επαφή? Γνωρίζουν εκείνοι, πέραν της επιστολής που κοινοποιήσατε, ποια είναι τα θέματα? Έχουν προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, ξέρετε, και τώρα ενδεχόμενα το κάνετε με πιο προγραμματισμένα βήματα? Σίγουρα. Όλες αυτές τις μέρες αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία, γιατί υπολογίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουν μείνει πάνω από 600 ανθρώποι χωρίς εργασία. Βία. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία εμείς προσπαθούμε να τα περάσουμε στο Υπουργείο, έχουμε μια πρώτη επικοινωνία, αλλά το ζήτημα δυστυχώς το βλέπουμε να πηγαίνει πάλι για άλλη μια φορά στην Ελληνική Βουλή, έτσι ώστε να υποχρεωθεί ο Υπουργός. Δεν θέλουμε να φτάσει εκεί, πρέπει που μόνος του ήδη να έχει πάρει ο Υπουργός αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να στηρίζονται οι ανθρώποι, πρέπει να στηρίζονται οι σεισμόπληκτοι και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της ευρύτερης της ενδοχώρας του Ερνομού Ηρακλείου που επλήγει από τις σεισμικές δρυνήσεις είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι που πήραν χωρίς εργασία και δεν μπορεί κανένας να τους αγνοεί. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό εμείς θα επιμείνουμε, έτσι ώστε μέχρι να καλυφθούν αυτοί οι ανθρώποι, γιατί πραγματικά το χρειάζονται.